Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, οι τελευταίες εξελίξεις στην ηλεκτρική ενέργεια μετά τις κυβερνητικές αποφάσεις που αυτή τη στιγμή η Γενική Συνέλευση των Μετόχων τις υλοποιεί και αφορούν την αύξηση της τιμής του ρεύματος, το ξεπούλημα του δικτύου διανομής του ΔΔΕ και την περαιτέρω μετοχοποίηση της ΔΕΗ, δεν είναι τίποτα άλλο παρά άλλος ένας κρίκος τη μακριά αλυσίδα της πολιτικής της απελευθέρωσης της ηλεκτρικής ενέργειας, στρατηγικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου. Αυτή η πολιτική ξεκινάει από τις αρχές δεκαετίας του 90. Έχει περάσει από πολλά στάδια. Έχει υπηρετηθεί πιστά από όλα τα αστικά κόμματα που κυβέρνησαν. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ. Το κάθε κόμμα με διαφορετικό μοντέλο, αλλά όλοι προσιλωμένοι στο κοινό στόχο. Ας θυμηθούμε μερικούς από τους σημαντικούς σταθμούς αυτής της πορείας. Ξεπούλημα του ασφαλιστικού εργαζόμενων και συνταξιούχων. Βασική προϋπόθεση για να έχουμε τις τρεις αλλεπάλληλες μετοχοποιήσεις της ΔΕΗ, της ενιαίας τότε ΔΕΗ, μέχρι του ποσοστού του 49%. Άδειες σε ιδιώτες παραγωγούς για μονάδες φυσικού αερίου με εγγυημένα κέρδη. Διαχωρισμός της ΔΕΗ σε ΔΕΗ, ΔΔΕ και ΑΔΜΙΕ. Ξεπούλημα του ΑΔΜΙΕ. Απολιγνητοποίηση. Τεράστιες επιδοτήσεις στα αρπακτικά της δίθεν πράσινης ανάπτυξης. Τώρα ήρθε η σειρά σε ό,τι έχει απομείνει για τη ΔΕΗ και το ΔΔΕ. Μας έλεγαν οι θειασότες αυτής της πολιτικής ότι με την απελευθέρωση θα έχουμε φτηνή κιλοβατόρα, καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, καλύτερες υπηρεσίες στους καταναλωτές. Ποια είναι η αλήθεια όμως? Η τιμή της μεγαβατόρας έχει φτάσει στα 157 ευρώ στη χοντρική, τιμή αυξημένη κατά 70% από το Γενάρη και είναι υψηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάνω από 700 είναι οι εντολές που δίνονται καθημερινά για διακοπές ρεύματος από το ΔΔΕ εξαιτίας οφειλών που τα φτωχότερα νοικοκυριά δεν μπορούν να ξοφλήσουν. Οι καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας έγιναν αναγκαστικές αποχωρήσεις για τους εργαζόμενους με μόνιμη και σταθερή δουλειά και να αντικαθίσταται με εργαζόμενους με ελαστικές σχέσεις εργασίας κάθε μορφής, τους πιο άγρια εκμεταλλευόμενους συναδέλφους. Όσο για τις καλύτερες υπηρεσίες στους καταναλωτές, με το πρώτο ακραίο καιρικό φαινόμενο να παρατηρούνται πολύ ώρες και πολυήμερες διακοπές ρεύματος λόγω της μη συντήρησης των δικτύων και της δραματικής έλλειψης τεχνικού προσωπικού. Υπάρχουν και κερδισμένοι βέβαια από αυτή την πολιτική, που είναι οι μέτοχοι των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων και της ΔΕΗ, όπως και τα αρπακτικά των ΑΠΕ. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, είναι φανερό ότι σαν εργαζόμενοι δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτα από αυτή την πολιτική, που τις συνέπειες της τις έχουμε ζήσει στο πετσί μας όλα αυτά τα χρόνια. Δεν ταυτίζονται οι δικές μας ανάγκες με τα κέρδη της ΔΕΗ και των άλλων ομίλων. Γι' αυτό για άλλη μια φορά σας καλούμε, ανεξάρτητα ποιο κόμμα ψήφισε ο καθένας ή ποια παράταξη, να οργανώσουμε τον αγώνα μας, να τους βάλουμε εμπόδια, να τους καθυστερήσουμε, να δημιουργήσουμε εκείνες τις συνθήκες ώστε να περάσουμε στην αντεπίθεση προκειμένου να καρποθούμε το πλούτο που παράγουμε. Να γίνει η ηλεκτρική ενέργεια κοινωνικό αγαθό με χαμηλές τιμές και πρόσβαση σε όλους. Για τους εργαζόμενους του κλάδου να ανακτήσουμε και να διασφαλίσουμε τα δικαιώματά μας.
να παλέψουμε και να διεκδικήσουμε να μην προχωρήσει παραπέρα η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Ενέργεια, κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. Μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 50% και κατάργηση των χαρατσιών για τα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά. Ούτε μέρα χωρίς τηλεθέρμανση σε Αρκαδία και Δυτική Μακεδονία. Καμία σκέψη για αύξηση της τιμής. Για να μην εφαρμοστεί το ίδιο σχέδιο διάσωσης της ΔΕΗ που χτυπάει τα δικαιώματα των εργαζόμενων, για αυξήσεις στους μισθούς, για ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας. Κάποιοι μπορεί να σκεφτούν ότι όλα αυτά δεν είναι εφικτά και ρεαλιστικά. Στον 21ο αιώνα, στην εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, της ρομπονικής και της τεχνικής νοημοσύνης, αυτό που δεν είναι εφικτό και ρεαλιστικό είναι να επιστρέψουμε στις πηγές. Ο αγώνας για σύγχρονη ζωή και δικαιώματα θα είναι σκληρός, μακρύς και δύσκολος, αλλά μπορούμε να τα καταφέρουμε. Καλή δύναμη, καλούς αγώνες. Γεια σας.